Στα πλαίσια αυτών των τριών παιχνιδιών, των οποίων είχαμε σε μικρό χρονικό διάστημα και αυτό ήταν το δεύτερο απέναντι στη Βέρεια, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο στόχος φυσικά ήταν να έρθουμε να μπορέσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, γνωρίζοντας τον βαθμό δυσκολίας και γνωρίζοντας τα τακτικά κομμάτια του αντιπάλου και να πάρουμε τους τρεις πόντους οι οποίοι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αναρχηθούμε ακόμα περισσότερο στο βαθμολογικό πίνακα και να πάμε μέσα σε εισαγωγικά με κεκτημένη ταχύτητα στο παιχνίδι της Πέμπτης με τη Λάρισα. Θεωρώ ότι σαν παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε πάθος, είχε δύναμη, είχε ένταση. Τακτικά και οι δύο ομάδες προσπαθήσανε να περιορίσουν το οργανωτικό κομμάτι και τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουν σε αυτό ο καθένας και θεωρώ ότι έγινε ένα παιχνίδι περισσότερο στο μεσαίο τρίτο, το οποίο και οι δύο ομάδες λειτουργήσαν έτσι αμυντικά, θα έλεγα, με καλούς προσανατολισμούς, δημιουργώντας υπεραριθμίες σε χώρους. Απλά εμείς θεωρώ ότι ήμασταν λίγο πιο στοχευμένοι. Συνδυαστικά πατήσαμε περιοχή που μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε στο πρώτο ημίχρονο να κερδίσουμε το πέναλτι το οποίο μας έβαλε και μπροστά στο σκορ, όπως και μια φάση που είχαμε με τον Σαΐδ. Στο δεύτερο θεωρώ ότι το διαχειριστήκαμε καλά. Ήταν δεδομένο ότι ο αντίπαλος θα πιέσει, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά είναι παίχτες οι οποίοι ξέρουν τι θέλουν, όπως το έχω πει, ξέρουν τι ζητάνε και όχι μόνο κρατήσαμε αυτό το σκορ, το 0-1, αλλά θεωρώ ότι τελειώσαμε και το παιχνίδι πάλι με την ίδια διαδικασία όπως κάναμε και στο πρώτο, δηλαδή αμυντικά ήμασταν συγκεντρωμένοι και επιθετικά κλέψαμε μπάλες και βγήκαμε έτσι με καλές προϋποθέσεις και πετύχαμε άλλα δύο γκολ τα οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να πετύχουμε ακόμα μια νίκη και μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Κρατάμε το αποτέλεσμα, κρατάμε το ότι η ομάδα σκόραρε για άλλο ένα παιχνίδι τρεις φορές, άσχετα αν ήταν τα δύο με πέναλτι, αλλά θεωρώ ότι οι προϋποθέσεις ήταν υπέρ μας, γιατί υπήρχαν οι ποδοσφαιριστές φτάσαν πάρα πολύ κοντά στην εστία. Και το μόνο που μπορώ να πω, αν θέλω να βρω ένα μειονέκτημα, είναι ότι δώσαμε τη δυνατότητα στη Βέρεια στο 94 να κερδίσει πέναλτι. Και κρατούσαμε την άμυνά μας, θέλαμε να κρατήσουμε για τέταρτο παιχνίδι το 0 στην άμυνά μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Θέλει ξεκούραση, γιατί σε λίγο χρονικό διάστημα παίζουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Όσο για τη Βέρεια, πέρασα δύο υπέροχα χρόνια εδώ, όπου και ήταν και δύσκολα χρόνια λόγω κορονοϊού, αλλά ήταν δύο χρόνια υπέροχα, γιατί πραγματικά κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Δουλέψαμε όλοι από καθένα στο κομμάτι του και θεωρώ ότι ήταν δύο χρόνια πολύ δημιουργικά και για μένα και για την ομάδα. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά υπάρχει μια παρακαταθήκη, μια περιουσία από τα προηγούμενα χρόνια και εύχομαι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται τώρα πραγματικά να η ομάδα να πετύχει το στόχο, που ο στόχος είναι η γρήγορη παραμονή, κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει γιατί το υλικό μπορεί να το υποστηρίξει και στο μέλλον πραγματικά να πάρει αυτό που της αναλογεί, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι αδικημένη. Οι συνθήκες που βρήκατε στις ΣΕΡΕΣ είναι φάμιλες, πλησιάζουν ή ξεπερνάνε αυτόν της Βέρειας? Τα δύο χρόνια που ήσασταν να... Ναι, θα έλεγα ότι είναι φάμιλες, δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία υπάρχει μια διοίκηση η οποία έχουν όρεξη, έχουν διάθεση, είναι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν και επενδύουν σε οργανωτικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με καταστάσεις, με υποδομές, ό,τι έχει να κάνει με τμήματα υποδομής, με πολλά παιδιά τα οποία έχει η ομάδα. Και γενικά προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ρόστερ τέτοιο, το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό και ένα ρόστερ το οποίο θα υποστηρίξει το στόχο, το οποίο είναι η άνοδος στη Super League. Δεν είναι εύκολο στόχος, είναι
θέλει μεγάλη προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι έχουμε όλοι από κοινού τις δυνατότητες για να το πετύχουμε. Και φυσικά ο κόσμος, ο οποίος ο κόσμος ανέκαθεν έτσι κι αλλιώς ο νομός των Σερών, έχει κόσμο που αγαπάει τον Πανσεραϊκό, είναι ένας ποδοσφαιρικός νομός και θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα έρχεται στο γήπεδο και πραγματικά θα παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας μας. Τα συναισθήματα σήμερα? Τα συναισθήματα είναι ωραία, γιατί είδα πολλούς ανθρώπους στους οποίους και εντός αποδυτηρίων και εκτός αποδυτηρίων, όπως είστε, καλή ώρα κι εσείς, και γιατί είστε αγαπημένα πρόσωπα, γιατί θεωρώ ότι δύο χρόνια είχαμε μια καλή συνεργασία και μέσα από αυτή όλη τη διαδικασία θέλω να πιστεύω ότι κάναμε κάτι καλό.